Καλησπέρα. Σίγουρα είχαμε μια δύσκολη έξοδο. Όμως οι ποδοσφαιριστές κατάφεραν και έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και δικαία κέρδισαν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Βλέπουμε τη συνέχεια. Ακολουθά ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Το είπα αρκετές φορές. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε τι γίνεται. Όλες οι ομάδες έχουν στόχους, όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν βαθμούς και αυτό είναι πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ακόμα μια φορά ο κόσμος, ειδικά στα away, έχουμε μια δυναμική ατμόσφαιρα και πρέπει το βλέπουν και ήδη ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ομάδα, η θετική σκέψη στο παιχνίδι. Τους ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στη Σαλαμίνα και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, coach. Μετά την ήττα από την ανόρθωση, ουσιαστικά βγάλατε καλή αντίδραση, τρεις νίκες στη σειρά, με ομάδες που σας δυσκόλεψαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Τι κρατάτε από αυτά τα παιχνίδια και είδαμε και παίχτες να έρχονται από τον πάγκο, όπως ο Αλιούμ που ήταν, έρχεται βασικός, έλειπε ο Λοΐζου, έλειπε ο Κακουλής. Βρήκατε λύσεις, ένα σχόλιο γι' αυτό. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους για να μπορέσουν να μας δίνουν λύσεις. Σήμερα είχα την τύχη να έχω αρκετούς ποδοσφαιριστές στην επιθετική γραμμή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί μπορείς να αλλάξεις αρκετά πράγματα στο παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικό. Και όλα τα παιδιά που μπήκαν σήμερα στο γήπεδο σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ για να πάρουμε αυτή τη σημαντική νίκη. Όπως είπα ότι δεν έχει εύκολο παιχνίδι, θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με την Καμιώτισσα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τον πρώτο γύρο έχουμε χάσει δύο πολύτιμους βαθμούς. Παίζουμε στην έδρα μας. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει και να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές γιατί είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι πριν το μεγάλο ντέρμπι. Κύριε Αγουστή, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ότι παρότι κανένας προπονητής δεν θέλει να μιλά για αποκλειστικά για έναν παίχτη, μετά τον τραυματισμό του Φαμπιάνο υπήρχε μεγάλο επικρία στεναχώρια στην Ομονία, αλλά η εμφάνιση σήμερα του Ζόχου ήταν εξαιρετική. Στα τελευταία λεπτά μάλιστα έκανε μια απόκρουση που προσωπικά εγώ έχει χρόνια. Εντάξει, δεν το έκανα ποτέ. Μου αρέσει να δουλεύουμε στο σύνολο. Σίγουρα έκανε τη δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 100% έτοιμος, είτε μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Οπότε του ζητηθεί από τον προπονητή. Γνωρίζω πολύ καλά αυτή τη θέση. Πρέπει να είναι έτοιμος. Ο Ζόχο στις προπονήσεις μαζί με τον Φάμπιν και τον Κυριακίδη έχουν πολύ ψηλό τον πύχη στον ανταγωνισμό. Σίγουρα αυτό που έγινε σήμερα είναι η καλή δουλειά που γίνεται στο Ηλιασπούλου. Και ένα σχόλιο γενικό για τους τερματοφύλακες. Είδαμε τον Φαμπιάνο τραυματίστηκε. Ο Κυριακίδης ήταν στον πάγκο σήμερα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, αν σκέφτεστε για μεταγραφή, πώς θα το. Εντάξει, έχουμε κάποιες σκέψεις. Αυτή τη στιγμή να αξιολογούνται οι τραυματίες μας καθημερινά και όταν φτάσει η στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος θα είμαστε έτοιμοι να δούμε ποιον πλάνο θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.